είπες στους υπουργούς, τον ενημερώνοντας για τα ωφέλη αυτής της συμφωνίας και τις λεπτομέρειές της, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται δίπλα στη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ηπείρου, στην οποία ανήκουμε, της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Αυτό και μόνο του είναι ένα γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει και τις αμυντικές της δυνατότητες, αλλά και τις στρατηγικές επιλογές που υπάρχουν πλέον και για την δημιουργία μιας πιο αυτόνομης στρατιωτικά Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την ισχυροποίηση του ρόλου της στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός δώρα είπε στους υπουργούς ότι η συμφωνία αυτή έχει και οικονομικό αποτύπωμα ισχυρό, διότι είναι πολύ καλύτερη από αυτή που υπήρχε στην αρχική πρόταση που είχαν κάνει οι Γάλλοι, και γιατί τώρα υπάρχει και ο δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσει να εξυπηρετήσει και αυτό τον εθνικό σκοπό. Και έγινε και αναφορά, Γιάννη, για το θέμα των εκλογών. Αναφορά έγινε και για το θέμα των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός έκοψε κάθε σενάριο ή φημολογία που υπάρχει σχετικά με την πιθανότητα διενέργειας πρόωρων εκλογών. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι όλα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα εδώ, και αφορά βεβαίως τον επόμενο προϋπολογισμό και τις ανακατατάξεις που θα υπάρχουν σε αυτόν. Γιατί προβλέπει, όπως είπε, από σήμερα προβλέπουμε ανάπτυξη του 6,1%. Δεν αφήνουν περιθώρια για να συζητάμε οτιδήποτε άλλο παρά την εξάντληση της τετραετίας, για να μπορέσουμε να δώσουμε πίσω στους Έλληνες πολίτες αυτά τα οποία δικαιούνται ως μέρισμα. Να σας ευχαριστήσουμε, Γιάννη, και να ακούσουμε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία προφανώς και θωρακίζει τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς συνοδεύεται και από την προμήθεια τριών υπερσύγχρονων φρεγατών για το στόλο μας, σε συνέχεια μάλιστα των 24 μαχητικών Ραφάλ που ενισχύουν την πολεμική μας αεροπορία. Αυτή και μόνο η ατζέντα προοπτικής νομίζω ότι απαντά και στους ψευτολεονταρισμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί εκλογών. Γιατί, όπως έχω πει επανελειμμένα, αυτές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Δηλαδή, στο τέλος της τετραετίας.